Η κατάσταση με τα σκουπίδια που είχαν συσσωρευτεί λόγω της απεργίας της ΠΟΕΟΤΑ στους δρόμους της Πάτρας θα ήταν ελεγχόμενη σύμφωνα με τις δηλώσεις των εργαζομένων μέχρι την Δευτέρα. Όμως σήμερα είναι Τρίτη και σε πάρα πολλές περιοχές της Πάτρας τα σκουπίδια παραμένουν συσσωρευμένα στους δρόμους μέσα και έξω από τους κάδους. Το ίδιο θα βλέπεις. Η κατάσταση είναι απελπιστική και δυσοσμία αφόρητη. Μόνο δεν μπορούμε να μπούμε στο μαγαζί. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε το μαγαζί. Κάθε πρωί μαζεύω τα σκουπίδια. Αυτή τη δουλειά κάνω. Αν ήμουν του Δήμου, θα είχα πολλά λεφτά. Αλλά δεν ακούγομαι. Ή το λέω ή δεν το λέω, δεν γίνεται τίποτα. Αυτό που βλέπετε είναι καθημερινή βάση. Δεν αλλάζει. Ο καθένας έχει το δίκιο του. Εγώ δεν έχω δίκιο. Πες μου, αυτό το μαγαζί μπορεί να δουλέψει. Φτιάχνω τα πράγματα μόνη μου, έτσι. Έχω εργαστήριο μέσα. Δεν μπορώ να δουλέψω. Έχω τα αεροζόλ στην πόρτα. Είναι δυνατόν τα αεροζόλ να κάνει κάτι εδώ για τις μύγες? Είναι δυνατόν η χλωρίνη τι να σου κάνει κάθε πρωί που ρίχνω? Φωνάζουμε και οδυρόμαστε γιατί θέλουμε να τα πάρουν οι ιδιώτες. Να τα πάρουν. Άμα πρόκειται να καθαριστεί η πόλη, να τα πάρουν οι ιδιώτες. Γιατί να μην τα πάρουν οι ιδιώτες? Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή στις ευρωπαϊκές χώρες, στις άλλες που τα έχουν οι ιδιώτες είναι καλύτερα. Και είναι πεντακάθαρες πόλεις. Άμα δεν έχουμε μάθει εμείς να έχουμε παιδεία πρώτα εμείς. Γιατί αν δεν είχε εταιρεία ιδιώτης και είχε την καμπάνα εκεί. Και ερχόμουν και του λέγα ότι τα μπουκάλια έρχονται από απέναντι. Θα είχε πάει απέναντι και το πρόσωπο που θα είχε φάει θα ήταν τόσο μεγάλο που ήθελε δεν ήθελε θα έκανε διαλογή μόνος του μετά. Άμα δεν μιλάει κανένας, επόμενο είναι. Θα μπορούσε και ο Δήμος, λέτε, από την πλευρά. Βέβαια, να έρθει ο Δήμος. Όχι να έρθει να κάνει συστάσεις. Να του πει ότι ξέρεις κάτι. Το βλέπεις, τα μπουκάλια είναι από σένα. Εάν δεν ξαναμπούν στον κόδωνα και ξαναβρω σακούλα απ' έξω, θα έχει, θα έχει πρόστιμο. Δεν σου πάνε να του βάλει πρόστιμο τον άνθρωπο με την πέμπτη πρώτη. Γενικά, από ό,τι λέτε, γίνεται ένας λάθος χειρισμός στα θέματα της καθαριότητας. Πολύ λάθος. Πολύ λάθος χειρισμός, γι' αυτό μας το έχει φάει βρώμα. Και τώρα είναι δύο εβδομάδες ήταν η απεργία, μια εβδομάδα μαζεύουν και δεν μαζεύονται. Αμάζευτα είναι. Όχι, δεν έχουν μαζέψει. Δεν έχουν μαζέψει. Στους παραδρόμους, όχι. Στους κεντρικούς μόνο μαζεύουν. Εδώ ήρθε προχθές την Κυριακή το πρωί ένας φορτωτής. Με φορτωτή τα παίρναν οι άνθρωποι. Ο κάδος δεν τους αδειάσανε. Αυτά είναι η τρίτη εβδομάδα. Γεμάτος ο κάδος. Ενώ περνάει αυτοκινητοφόρο, από κάτω, μαζεύει, τι μαζεύει, αυτούς τους κάδους εδώ. Εδώ θα μείνει. Μέχρι να τους πάρω εγώ και να τους πάρω στη κομματερή μόνος μου και να πετάξω και τους κάδους στο τέλος. Οι κάτοικοι των περιοχών που βρίσκονται αντιμέτωποι με τους ορούς των απορριμμάτων εμφανίζονται αγανακτισμένοι. Και αυτό το δρόμο, τους παράδρομους όχι, μόνο το κεντρικό. Και το κεντρικό της παραλίας. Αλλά αυτό το φαινόμενο που υπάρχει εδώ είναι μόνιμο. Είτε καθαρίζουν κάθε πρωί οι άνθρωποι, περνάνε με τα σκουπίδια, τα παίρνουν, μέσα σε μια ώρα γίνεται πάλι το ίδιο. Τα μπουκάλια, αν κοιτάξετε τις μαύρες σακούλες, μέσα έχουν όλες μπουκάλια. Ενώ έχει κόδωνα για τα μπουκάλια, δεν τα βάζουν. Δεν μπορούμε, λέει, εμείς να κάνουμε διαχωρισμό. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το πόσα θα παίρνουν από το μαγαζί. Το πόσα θα κονομάει ο καθένας στην τσέπη του και δεν τον ενδιαφέρει αν ο Δήμος έχει βάλει κόδωνα εδώ για να βάλουν τα μπουκάλια ή δεν τα έχει βάλει. Οι εργαζόμενοι καταβάλουν κάθε προσπάθεια να απομακρύνουν τα σκουπίδια. Όμως για ακόμη μια ημέρα, πολλές συνοικίες στην κυριολεξία βρίσκονται χωμένες στα σκουπίδια.